Την Κυριακή γιορτή του πατέρα, κάθε φορά που πλησιάζει με τέτοια μέρα, πώς τη βιώνει? Κοιτάξτε, την προηγούμενη Κυριακή ήταν 5 χρόνια που έφυγε ο γιος μου και με τη Φορτινούλα του, η πρώην η κοπέλα του, κάναμε έτσι ένα μικρό πάρτι, ήταν πολύ ωραία. Φορτινούλα, φυλάκια. Δεν μπορώ να κλάψω. Ναι, η μέρα του πατέρα για μένα είναι πολύ άσχημη, το λέω, και είναι οι μέρες που πίνω λιγάκι παραπάνω. Φωτογραφήθηκες για το Playboy? Όχι, το Playboy μου έκανε μια αφιέρωση για την ημέρα του πατέρα, σε μένα που δεν έχω γιο. Έχεις σκεφτεί ποτέ να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου? Η ζωή μου είναι φτιαγμένη. Είναι χαρά. Το να χαλάσω τη ζωή μου εννοείς. Να σου πω κάτι, ένα από τα μεγάλα παράπονά μου στη ζωή είναι ότι δεν θα γίνω ποτέ παππούς. Γιατί δεν έχω γιο αυτή τη στιγμή. Αλλά αν η ζωή μου φέρει μια γυναίκα και μου φέρει ένα γιο, εδώ είμαι, με χαρά και αγάπη. Το πρώτο πράγμα που έκανες όταν βγήκες πλέον από το σπίτι? Ήτανε 2.30 ώρα το πρωί, με βάλασε ένα ταξί, με στείλανε σπίτι. Ανέβηκα στη μηχανή μου και πήγα να έκανα βόλτες στην Αθήνα, ήταν άδεια η Αθήνα. Και μετά είχα τη τύχη να με περιμένει η πρώην κοπέλα μου και πέρασα ένα πολύ ωραίο βράδυ και φτιάξαμε πρωινό μετά. Έκανες κάποιο τατού μετά την εμπειρία σου στο MasterChef? Ναι, έκανα αυτό εδώ. Εγώ κάθε φορά που πίνω λέω καλή ζωή και όλοι με κοροϊδεύουν, αλλά το η καλή ζωή συμβουλεύει υγεία, αθωνία, αγάπη. Στο παρελθόν έχεις πράξει και μοντέλο. Ναι, έχεις μια φιλέ με τον Λάκη Καβαλά. Είμαστε φίλοι χρόνια και τώρα που ο Λάκης πάει να βγάλει πάλι τη μάρκα μου, μου λέγε πάλι και του λέω έχουν περάσει τα χρόνια πια για αυτά. Την περίοδο που ο Λάκης Καβαλάς ήταν σε ένα σοφροστικό ίδρυμα, είχατε επικοινωνία, τον επισκεφτόσουν? Ναι, πριν είχα πει εγώ, μετά πήγε αυτός, μιλάγαμε πάντα. Θέλεις να ασχοληθείς με την τηλεόραση? Μου άρεσε πολύ η τηλεόραση. Θα μου άρεσε να είχα μια εκπομπή τα Σαββατοκύριακα, ώστε να μαγειρεύω σε πολιτικούς και να τους κάνω ερωτήσεις. Και στο τέλος να του κάνω μια ερώτηση πολύ άσχημη, αλλά να του δίνω και το γλυκό. Οπότε ναι, θα μου άρεσε, δεν έχω ποτέ προτάσεις από κανέναν. Σε έχει πέσει τα αυτή μου και ένα καινούργιο μαγαζί. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν σταματάει. Κάνω μια εκθεσιογραφική που θέλουμε με το Κωστάκι να μαζέψουμε λεφτά αυτό το καλοκαίρι ώστε να φτιάξουμε κουζίνες σε όρφανα τροφεία. Αυτό είναι το περιβόητο μπαζάκι της αγάπης. Κοίταξε, έχω πιάσει ένα μπαχαρικό από την κάθε Ήπειρο. Οπότε έχω βγάλει μια σκόνη της αγάπης που πάει και με κοτόπουλο και με κρέας και με ψάρι και ένα αυγό τηγανιτό. Και εγώ το έχω βάλει μέχρι και σε σοκολάτα ζεστή. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλο το κανάλι και συγγνώμη αν κάποια μέρα έτρεξα, αλλά δεν ήξερα.